Πάμε να δούμε κάποια γραφήματα που έχουμε φτιάξει, σημεία που αυτή τη στιγμή, κατά την άποψη πολλών πολιτών, αντιμετωπίζουν μια αυξημένη επικινδυνότητα και πρέπει άμεσα να γίνει κάτι από την Δημοτική Αρχή. Πάμε να δούμε τον πρώτο πίνακα. Αφορά βεβαίως το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου. Είναι η Λεωφόρος Δημοκρατίας, το τρίτο λύκειο, αυτό ακριβώς που είπε νωρίτερα και η κυρία Σταυρούλα Μητρέλου. Είναι αυτό ακριβώς το δέντρο που ουσιαστικά κρατιέται πάνω στα κάγκελα του σχολείου και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ είναι ένα σχολείο δίπλα και ένα πολυσύχναστο πεζοδρόμιο. Πάλι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, λίγα μόλις μέτρα, ίσως είναι λιγότερο από χιλιόμετρο από το σημείο που έγινε η τραγωδία με τον άτυχο Παναγιώτη. Πάμε να δούμε το επόμενο σημείο, το οποίο επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα και μιλάμε για μία λεωφόρο που φαίνεται ότι αντιμετωπίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Ηράκλειο. Πάλι στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, εργατικό κέντρο, το δέντρο που επίσης είπε η κυρία Σταυρούλα νωρίτερα, ακριβώς έξω από το εργατικό κέντρο. Θέλω να επαναλάβω κάτι για να μην παρεξηγηθούμε. Λύση δεν είναι να ξεριζώνουμε δέντρα. Λύση είναι να υπάρξει σχεδιασμός και γιατί όχι να αποκτήσουμε περισσότερο πράσινο. Όμως πρέπει να υπάρξει θωράκιση. Και η θωράκιση για να υπάρξει πρέπει να γίνει έρευνα από ειδικούς σε ολόκληρη την πόλη. Εδώ σας υποδεικνύουμε δύο σημεία που βρίσκονται μια ανάσα από το σημείο της τραγωδίας. Πάμε σε ένα άλλο σημείο που υπάρχει επίσης πρόβλημα και αυτό μας το επισημαίνετε και εσείς ως τηλεθεατές. Είναι η οδός Μάχης Κρήτης. Εδώ βεβαίως δεν αποτυπώνεται μόνο στην κατάσταση με τα δέντρα, αλλά και γενικότερα στο κυκλοφοριακό. Πάντως είναι ένα σημείο όπου τα δέντρα σε κάποιες περιοχές, σε κάποια κομμάτια του δρόμου, έχουν πάρει μια περίεργη κλίση και εσείς οι τηλεθεατές μας λέτε ότι πρέπει να γίνει και εκεί ένας έλεγχος. Πάμε στο επόμενο σημείο. Θα μπούμε στην περιοχή του Μασταμπά. Είναι η οδός Σμπόκου. Είναι ένα σημείο όπου, όπως μας λέτε εσείς, υπάρχει μεγάλη διέλευση, αυξημένη κίνηση από αυτοκίνητα και πολύ πεζή. Και όπως λέει ένας τηλεθεατής, σε αυτό το σημείο υπάρχουν και πολλά παιδιά που παίζουν τις απογευματινές και πιο βραδινές ώρες. Οδός Σμπόκου, ένα ακόμα επικίνδυνο σημείο. Τώρα, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μιλάμε για μια πρωτόγνωρη τραγωδία. Όμως χωρίς να υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουμε κατάρρευση δέντρων και στο Ηράκλειο και στα Χανιά κατά το πρόσφατο παρελθόν. Πάμε να δούμε τι ακριβώς εντοπίσαμε μέσα από το αρχείο της Κρήτη TV. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο περιστατικό που είναι στις 10 Νοεμβρίου του 2012, όταν ένα δέντρο πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο στο Γάζι. Και είναι ακριβώς αυτή εδώ η φωτογραφία. Θα πάμε λίγο αργότερα στην Λεωφόρο Ικάρου στις 2 Ιανουαρίου του 2016. Τότε υπήρχε ακόμα το πάρκινγκ σε χρήση στην Λεωφόρο Ικάρου, ακριβώς κάτω από τα Νετικά Τείχη, και εκεί είχαν καταρρεύσει δέντρα και είχαν πέσει πάνω σε αυτοκίνητα. Μιλάμε για σημεία που ουσιαστικά γλίτωσαν άνθρωποι σαν από θαύμα. Άρα μιλάμε για ένα διαχρονικό πρόβλημα που υπάρχει στο Ηράκλειο. Η επόμενη εικόνα πάει στα Χανιά και έχουμε ένα περιστατικό στις 30 Νοεμβρίου του 2018, έξω από το 14ο Δημοτικό Σχολείο. Βλέπετε το χάρτη, βλέπετε και τα σημεία που εντοπίσαμε μέσα από το αρχείο της Κρήτη TV. Και θα κλείσουμε στις 18 Οκτώβου του 2022 με αυτό το τραγικό περιστατικό που στοίχησε την ζωή του Παναγιώτη Μητρέλου. Άρα, θέλουμε να πούμε μέσα από αυτά τα στοιχεία ότι πολλές φορές αυτά τα περιστατικά έδειχναν εδώ και μία δεκαετία ότι υπάρχουν προβληματικά σημεία και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Άρα εδώ κλείνουμε το κομμάτι, δεν έπεσε σαν κεραυνός ενθρία ένα τέτοιο περιστατικό, όταν έχουν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά και στο παρελθόν. Αυτά τουλάχιστον που εντοπίσαμε εμείς μέσα από το αρχείο της Κρήτη TV. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Σπιθάκη, και το λέω αυτό γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο συνάδελφοί σας και μας λένε ότι και μέσα στις γειτονιές, λέει, του Μασταμπά υπάρχουν σημεία όπου πρέπει να γίνει άμεσα αυτοψία. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο σε πολύ, πολύ μικρό χρονικό διάστημα να γίνει αυτοψία σε μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000. Και ζητούμενο δεν είναι να ξεριζώνουμε δέντρα.
Επειδή κάνουμε συζητήσεις πάρα πολύ με τους συναδέλφους για τις παγίδες που υπάρχουν στους δρόμους του Ηρακλείου, είναι αυτό που είπατε στο ρεπορτάζ σας όσον αφορά τη Μπόκου και την Ιερολοχιτών, εκεί τα μεγάλα πεύκα. Είναι όντως ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο και νιώθει ο καθένας που περνάει από εκεί φοβερή ανασφάλεια. Πέρα από εκεί, στην Ιωνία, σε κάποια σημεία, είναι κάποια δέντρα τα οποία έχουν κρύψει το στόπ. Γίνονται παγίδες ατυχημάτων. Είναι κάποια δέντρα, και έχω φωτογραφία εδώ, στην Αστερουσίων, με κονδυλάκι, το οποίο το φανάρι είναι κρυμμένο μέχρι την κάτω μεριά του δέντρου και δεν φαίνεται καν το φανάρι, ότι υπάρχει φανάρι, σύν το στόπ. Δηλαδή ένας επισκέπτης στην πόλη αυτή, που δεν γνωρίζει την πόλη, εμείς καλώς το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Και δεν γνωρίζει την πόλη, θα περάσει σταυρό την Κονδυλάκη και θα δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Είναι δηλαδή, φαίνονται ξεκάθαρα κάποια σημεία τα οποία πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση για την ασφάλεια και του πολίτη και του οδηγού και των επισκεπτών της πόλης αυτής. Μας παίρνουν τηλεθεατές και μας λένε, κύριε Βουλγαράκη, για την Άγιο Γιάννη το Χωστό, ότι εκεί που γίνονται τα έργα, το έχουμε δείξει και το έχουμε παρουσιάσει και μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων της Κρήτη, αλλά και από τη Νέα Κρήτη, την εφημερίδα. Φαίνονται οι ρίζες σε δέντρα που είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Δεν ξέρω αν σαν οδηγοί αστικών λεωφορείων το έχετε εντοπίσει αυτό το σημείο. Το έχουν εντοπίσει οι οδηγοί, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς η ευθύνη είναι αλλού και όχι δική μας. Εμείς απλά εντοπίζουμε κάποια σημεία. Το μόνο που μπορούμε και έχουμε υποχρέωση να κάνουμε είναι να κάνουμε μια πληροφόρηση όσον αφορά την υπηρεσία πρασίνου και πέραν από εκεί δεν έχουμε καμιά αρμοδιότητα προφανώς. Και θέλω να δούμε και κάποιες φωτογραφίες που εστάλησαν πριν από λίγο από τηλεθεατές. Αφορούν το κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου. Επιμένουν οι τηλεθεατές να δείξουμε τα σημεία. Είναι φωτογραφίες που πήραμε πριν από λίγο εδώ στο φακό της Crete TV. Δέντρα που βρίσκονται εντός του κημητηρίου, που έχουν λέει γύρει εντελώς και εκεί θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε ανθρώπους που πάνε να τιμήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που αναπαύονται εκεί στο κημητήριο. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, κύριε Πατακή, για αυτές τις φωτογραφίες. Κύριε Δασκαλάκη, πράγματι υπάρχουν αυτά τα δέντρα τα οποία λόγω των ειδικών συνθήκων που μεγαλώνουν, κυρτώνουν, γέρνουν και θεωρητικά, τουλάχιστον θεωρητικά δεν είμαστε ειδικοί, αποτελούν κάποιο κίνδυνο. Είπατε ότι δεν πρέπει και το είπατε δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής να πάνε επί δικαίων και αδίκων. Κάποια δέντρα, δηλαδή επειδή έγινε το τραγικό συμβάν, εκπηρεασμένη και η υπηρεσία του Πρασίνου, εκπηρεασμένοι πολίτες, εκπηρεασμένοι πάντες, να θυσιαστούν δέντρα τα οποία δεν αποτελούν πραγματικά κίνδυνο. Εγώ θα έλεγα ότι πάλι πρέπει να αφήσουμε το θέμα στους ειδικούς. Η υπηρεσία του Πρασίνου έχει επόπτες πρασίνου, οι οποίοι είναι γεωπόνοι, γνωρίζουν τη δουλειά τους πάρα πολύ καλά. Σε κάθε περίπτωση, από την ημέρα που έγινε το συμβάν, το τραγικό συμβάν που είχε την απώλεια του συμπολίτη μας, δεκάδες είναι οι καταγγελίες στη Δημοτική Αστυνομία και όλες αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε έχουν έρθει και στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας, στο τηλεφωνικό κέντρο και στο κέντρο επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Όλες έχουν διαβιβαστεί αρμοδίως στο πράσινο. Και είναι σε εξέλιξη εργολαβία. Ακούστε. Επειδή η υπηρεσία του Πρασίνου... Κοιτάξτε, εδώ ας πούμε είναι αυτό ακριβώς που είπε νωρίτερα και η κυρία Σταυρούλα, η κυρία Μητρέλου. Ακριβώς. Το δέντρο έχει γύρει όπως ακριβώς έχουν γύρει τα δέντρα που βρίσκονται έξω από το τρίτο λύκειο του Ηρακλείου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, αλλά και το εργατικό κέντρο. Εδώ νομίζω, εγώ δεν είμαι ούτε γεωλόγος, ούτε γεωπόνος, ούτε ειδικός. Όμως με γυμνό μάτι αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις στο κομμάτι της έρευνας αρχικά. Αν αυτά τα δέντρα μπορούν να αντέξουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπροστά μας έχουμε και ένα χειμώνα, κύριε Μαγκουσάκη. Κύριε Δασκαλάκη, εγώ αυτό που μπορώ να αντιληφθώ και αυτό που βλέπω από τις φωτογραφίες που βγάζετε είναι ότι τα δέντρα αυτά και για να έχουν πάρει αυτή την κλίση πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω.